πόνταρε σε κρυπτοχρήματα, ελπίζοντας πως θα κατάφερνε να αυξήσει το χρηματικό ποσό που είχε καταθέσει μαζί με την μητέρα και τις δύο αδελφές της στην τράπεζα, και τελικά έμεινε με ένα άδειο τραπεζικό λογαριασμό και εξαπατημένη από έναν επενδύτη μαϊμού. Ο λόγος για μια 27χρονη με καταγωγή από τη Λάρισα, μόνιμη κάτοικο Καρδίτσας, η οποία βρέθηκε στα Χανιά όταν διαπίστωσε πως είχε πέσει θύμα επενδυτικής απάτης και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομική διεύθυνση. Υπόσχονται στα θύματα κέρδη, αποδόσεις μεγαλύτερες και σε αυτό δεν μπορεί να απουσιάσει και αυτό που εκτελήσεται, η πραγματικότητα που εκτελήσεται γύρω από τις μορφές κρυπτοχρήματος που πολλές φορές βασίζονται ουσιαστικά οι κυβερνοεγκληματίες επενδύουν στην, θα έλεγα, ψηφιακή, στις ψηφιακές αδεξιότητες ή ασχετοσύνες των θυμάτων τους. Στις 9 Μαρτίου του 2022 η 27χρονη άρχισε να επικοινωνεί με τον υποτιθέμενο επενδυτή με το όνομα Κρίστοφερ. Αρχικά επένδυσε 10.000 ευρώ, στη συνέχεια 40.000 και τέλος 100.000 ευρώ. Στις 15 Ιανουαρίου, όπως η ίδια κατήγγειλε, η επικοινωνία μαζί του μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων και μέσω τηλεφώνου είχε αποκλειστεί. Κινούνται σε χαρτογράφητα νερά, δεν γνωρίζουν τον χώρο, δεν γνωρίζουν αυτό. Προϋποθέτει γνώση, προϋποθέτει βαθιά γνώση, δεν είναι για τον καθένα. Και εκεί ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο στη χώρα μας και δεν είναι μόνο το περιστατικό που περιγράφεται, με ανθρώπους που χάνουν τεράστια ποσά, χρήματα ή οικονομίες μιας ζωής. Δεκάδες είναι και στην Ελλάδα τα περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η ψηφιακή άγνοια αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό των χρηστών του διαδικτύου, όπως επισημαίνει ο υποστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γενικότερα και να υπάρχει η λεγόμενη κριτική σκέψη. Ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και αληθινό. Περιπτώσεις επενδυτικών απατών σε κοντινές χώρες της Ευρώπης εξιχνίασαν πρόσφατα η Europol και η Interpol. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος καλεί τους πολίτες στην Ελλάδα που πέφτουν θύματα να προβαίνουν άμεσα σε καταγγελία.